έγκατα μωρού ως αγγείων συντετριμένα και πάσαν γνώση ου κρατήσει. Δηλαδή ο νους και το όλο εσωτερικόν του ανοήτου ανθρώπου μοιάζει με αγγείο ραγισμένο. Πιο ωραία είναι η λέξη συντετριμένο, σπασμένο, ραγισμένο, που δεν μπορεί καμιά γνώση να κρατήσει. Αυτό που λέγει ο λαός, τρίπιο ή θάρι. Αυτός ο άνθρωπος λέει είναι τρίπιο ή θάρι. Έχουμε αναφορά στην αντίθετη εικόνα του προηγουμένου στίχου. Εκεί μας μίλησε για τον σοφόν άνθρωπο. Αλλά έχετε αντιληφθεί το κεφάλαιο του 21ου, εξάλλου σας είχα εξαγγείλει αυτό από την αρχή, αναφέρεται σε αυτό το ζεύγος. Το ζεύγος. Σοφός, ανόητος. Σοφός, ανόητος. Σε ένα χωρίο, λέει η Σοφία Σύρακ, το εξής, ότι να τα βλέπεις όλα στην αντίθεσή τους. Ένας τρόπος. Ήταν, μάλιστα, στην αρχαιότητα, ήταν πάρα πολύ προσφυλής ο τρόπος αυτός. Γι' αυτό θα δείτε τα χωρία των Παριμιών κυρίως και τη Σοφία Σύρακ να έχουν αυτές τις αντιθέσεις. Και βέβαια ένας αναγνώστης θα διάβαζε το κεφάλαιο αυτό μέσα σε λίγη ώρα, θα το έβγαζε. Σίγουρα θα το έβγαζε. Αλλά εμείς που το έχουμε τόσο καιρό, ίσως να πείτε μα τα ίδια πράγματα λέμε. Δεν πειράζει όμως, διότι τα κάνουμε πολύ αναλυτικά, κάνουμε και προεκτάσεις, γι' αυτό μένουμε στο ίδιο αυτό θέμα. Κατά τα άλλα, ένα κεφάλαιο είναι αυτό που αναφέρεται στο θέμα σοφίας και μορίας. Λοιπόν, ο λόγος για τον ανόητον άνθρωπον τώρα. Θα ερωτούσα, αλήθεια, υπάρχουν ανόητοι άνθρωποι? Δυστυχώς ναι. Ναι, δυστυχώς ναι. Και πώς έγινε ο ανόητος άνθρωπος? Τον έκανε ο Θεός? Άπαγε τις βλασφημίες. Ο Θεός να κάνει ανόητους ανθρώπους? Όταν ο Θεός ο ίδιος ελέγχει τον ανόητον άνθρωπο, όταν βλέπουμε ακριβώς τη γραφή μέσα πως ελέγχει ο Θεός το Πνεύμα του Θεού, ελέγχει τον ανόητον άνθρωπο, τον έκανε ο Θεός τον ανόητον άνθρωπο? Άλλο πράγμα εκείνος ο οποίος μπορεί να είναι κάπως διανοητικά καθυστερημένος. Αυτός δεν έχει καμία ευθύνη. Αλλά εννοούμε εκείνον ο οποίος έκανε τον εαυτό του ανόητο. Πώς είναι δυνατόν να γίνει κανείς ανόητος, αφού ο Θεός βέβαια δεν είναι δημιουργός των ανόητων ανθρώπων? Όταν δεν φρόντισαν οι γονείς του, όταν δεν φρόντισε αυτός, όταν δεν φρόντισαν οι περί αυτών να τον κάνουν σωστή προσωπικότητα. Πάντοτε έχει ελλείψεις και εμφανίζεται ανόητος άνθρωπος. Είναι ο ανώριμος και ο ακατάστατος άνθρωπος. Είναι μωρός. Δεν φρόντισε να βάλει σε κάποια τάξη τον εαυτό του. Τα έχει μέσα όλα ανακατεμένα. Γι' αυτό και ό,τι μαθαίνει το έχει, το εναποθέτει ανακατεμένα μέσα. Είναι σαν να του πεις, σου δίνω τρόφιμα, πράγματα, αντικείμενα, να τα βάλεις εδώ μέσα. Πού θα τα βάλεις? Πρέπει να βάλεις ράφια, να τα βάλεις τακτοποιημένα. Είδατε τι ωραία τακτοποιημένα είναι τα προϊόντα μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ. Χαίρεσαι να κάνεις περίπατο στους διαδρόμους ενός σούπερ μάρκετ. Σας το λέω αλήθεια. Γιατί όπως είναι τακτοποιημένα με τάξη όλα, βρίσκεις ό,τι θέλεις, το παίρνεις ωραιότατο. Ο ακατάστατος, δεν σκεφτείτε αυτά τα πράγματα τώρα του παντοπολίου αυτού του σούπερ μάρκετ, να πέραν όλα στο πάτωμα ανακατεμένα. Πού να βρεις άδεια? Έτσι μοιάζουν άνθρωποι που δεν έχουν ράφια, δεν έχουν ντουλάπια μέσα στην ύπαρξή τους. Ναι, ντουλάπια, ντουλάπια. Ερμάρια για να τακτοποιήσουν τις γνώσεις των. Να βάλουν τα ομοειδή μαζί, να μπορούν να βρίσκουν συνάφεια μεταξύ της μιας γνώσεως και της άλλης, ώστε όταν χρειαστούμε να ανατρέξουμε στο οικείο ντουλαπάκι, στο οικείο ερμάριο, να βρούμε εκείνο που θέλουμε. Και τι θαυμαστό, πλάι
κάτι που έχει συνάφεια και πιο πέρα και πιο πέρα. Και έτσι μπορεί να ξεκινήσουμε από κάτι και να γεμίσουμε το στόμα μας, τη γνώση μας, με ένα σωρό πράγματα, γιατί τα έχουμε όλα όμορφα τακτοποιημένα. Είναι εκείνο που λέμε, μου ήρθε συνειρμικά, συνειρμικά στο νου μου τούτο ή εκείνο. Τι θα πει συνειρμικά? Ότι τα έχω τακτοποιημένα κατά είδος και τα βρίσκω. Και τα βρίσκω. Έτσι, ο μόνος άνθρωπος είναι ο ανώριμος και ο ακατάστατος, που δεν φρόντισε να βάλει μια τάξη στον εαυτό του. Σε αυτό μπορώ να σας πω ότι κυρίως φταίει το σπίτι, οι γονείς, το σχολείο και δεν ξέρω ποια άλλη παράγοντα. Ένας τέτοιος άνθρωπος είναι επιπόλαιος και δεν επιθυμεί βεβαίως να βαθαίνει. Του λέτε κάτι σωστό, βαθύ, δεν θέλει να κουράζει το μυαλό του περισσότερο. Θα το δείτε αυτό, αγαπητοί, ακόμη και στα θέματα της ψυχαγωγίας. Μπορεί στο θέατρο να παίζετε ένα πάρα πολύ βαθύ και σοβαρό έργο, μεγάλου παλιού συγγραφέως, θεατρικού, κλασικό έργο. Δεν πάει να το δει, θέλει κάτι ελαφρύ. Ή στον κινηματογράφο, δεν πάει να το δει, θέλει κάτι ελαφρύ. Γιατί κουράζεται για κάτι βαθύ. Δεν έμαθε τη σκέψη του να βαθαίνει. Είναι συμφορά δηλαδή. Έτσι κανείς να κάνει μία αυτοκριτική και να πει είμαι ρηγός άνθρωπος. Είναι συμφορά πραγματικά. Έτσι τουλάχιστον το καταλαβαίνω. Ένας τέτοιος άνθρωπος μοιάζει, όπως λέει εδώ ο σοφός Σιράκ, με τρίπιο πιθάρι, γιατί τίποτα δεν κρατά. Ή ακούει, 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 τίποτα δεν κρατάει. Τίποτα. Γιατί πρέπει να κρατήσω εκείνο που διάβασα, εκείνο που άκουσα, να το βάλω στο μυαλό μου, να το μελετήσω και να το βάλω, όπως σας είπα, στο οικείο νερμάριο, στο δουλαμπάκι το κατάλληλο. Δεν το κάνουν αυτό και τελικά είναι άσοφοι άνθρωποι. Τρίπια πιθάρια πράγματα. Ποια είναι εδώ που μας λέει τα έγκατα του ανθρώπου? Τι είπε? Έγκατα μωρού, ως αγγίνου συντετριμένων. Τα έγκατα του, που ανοεί του τα έγκατα, είναι λέει σαν δοχείο, πύλινο δοχείο που είναι ραγισμένο, σπασμένο. Ποια είναι αυτά τα έγκατα? Είναι εκείνα που συνιστούν, προσέξατε το, την ανθρωπίνη προσωπικότητα. Αλλού στην Αγία Γραφή τα έγκατα ονομάζονται σπλάχνα και είναι η νόηση, το συνέστημα, η βούληση, αυτά τα τρία που συνιστούν την προσωπικότητα. Δεν είναι όμως μόνο αυτά. Είναι η συνείδηση, το υποσυνείδητο και η προαίρεση. Αυτά συνιστούν τα έγκατα του ανθρώπου. Αυτά που δεν τα βλέπει άλλος παρά μόνο ο ίδιος άνθρωπος. Και όχι πάντοτε να μπορεί να τα βλέπει. Όλα αυτά που σας ανέφερα, τα 5-6 πράγματα, θα τα ξαναπώ, γιατί κάποιοι βλέπουν να το σκέπτονται, χαίρομαι έτσι να τα συγκρατήσουν. Η νόηση, το σκεφτόμαστε, το συνέστημα, η βούληση, συνείδηση, το υποσυνείδητο και η προαίρεση. Όλα αυτά εις τον ανόητον ανθρώπων είναι σε ακατάστατη αϊκινησία. Κινούνται, μεταβάλλουν. Φύρδιν μύρδιν. Πώς το έλεγε εκείνο το αρχαίο ρητό, πλήθηκε και έραμε και τα λοιπά, τάκτο χερημένα. Έτσι μοιάζουν στον ακατάστατον άνθρωπο. Όπως ένας πολύ απλοϊκός άνθρωπος δεν μπορεί να ξεχωρίσει αν πονάει η κοιλιά του ή το στομάχι του. Κάποιος γιατρός θα γελάσει. Τι πονάει, ξέρω γιατρέ μου, δεν ξέρει πού είναι το στομάχι του και πού είναι η κοιλιά του. Ναι. Βέβαια, όπως ένα μικρό παιδάκι. Πονάω, πού, δεν ξέρει τι πονάει ακριβώς. Έτσι είναι ο άνθρωπος που έχει ανακατεμένα αυτά τα έγκατά του. Αυτά που σας ανέφερα. Είναι κρίμα δηλαδή να μην μπορεί κανείς να ξεχωρίσει αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, σε μια ανακατοσούρα, ακούστε πώς το λέγει αυτό η Σοφία Σειρά στο 33ο κεφάλαιο.
τροχός αμάξης, σπλάχνα μωρού. Τα σπλάχνα, είπαμε και τα σπλάχνα, είναι αυτά που αναφέρουν συνέστημα τα λοιπά. Το ανοί του ανθρώπου μοιάζουν με τροχόν αμάξης. Τι κάνει ο τροχός αμάξης? Γυρίζει. Γυρίζει, γυρίζει. Τρέχει, αλλά ξαγυρίζει ο τροχός. Γυρίζουν οι τροχοί. Έτσι μοιάζουν, λέει, τα σπλάχνα του. Τα από μέσα του. Ακατεμένα όλα. Και ως άξον στρεφόμενος ο διαλογισμός αυτού. Και βέβαια, σαν τον άξονα που στρέφεται κι αυτός ο άξονας, έτσι μοιάζουν τα διανοήματά του. Όλα πάντα ανακατεμένα. Κινούμενα, τίποτα σταθερό. Εκείνο που λέει ο λαός μας. Εκεί που λέει να βγάλει, λένε καλάθια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι τα πράγματα για αυτόν δεν είναι καλά. Ένα μέγα μέρος αυτής της καταστάσεως έχετε τυπολαιότητα, κυρία μου. Αυτό που λέμε τώρα ακριβώς. Και δεν αντιλαμβάνεστε που βρίσκεστε. Ένα μέγος αυτής της καταστάσεως οφείλεται στην όλη αγωγή του ανθρώπου. Στην όλη αγωγή του ανθρώπου. Έχω δει γονείς που σκέπτονται και κινούνται κατά τέτοιο τρόπο που τρόμαξα. Πέστε μου τώρα αυτά τα παιδιά, τι θα γίνουν αυτά τα παιδιά μέσα σε αυτό το περιβάλλον του σπιτιού των, που είναι αλλοπρόσαλοι οι γονείς, ούτε τι λένε ξέρουν, ούτε πως κινούν δεν γνωρίζουν, πως θα γίνουν τα παιδιά αυτά? Εκτός βέβαια αν κάποιο παιδί ή κάποια παιδιά ξεφύγουν από μια τέτοια αρνητική αγωγή, φοβερό. Και το σχολείο και η κοινωνία έχουν δυστυχώς αρνητικές επιδράσεις πολλές φορές, ώστε οι άνθρωποι να γίνονται ρίχοι και στο τέλος ανόητοι, δηλαδή μωροί. Ό,τι βαθύ τους πείτε το αποβάλλουν σαν τρύπια ιθάρια. Κρίμα, δεν είναι